Ένα εντελώς διαφορετικό προορισμό για τα δεδομένα του καλοκαιριού, τα Ιωάννινα επιλέγουν εκατοντάδες επισκέπτες Έλληνες και ξένοι. Τα Γιάννενα άλλωστε υπόσχονται ένα διαφορετικό και προπάντων δροσερό καλοκαίρι, αν και τις τελευταίες ημέρες η θερμοκρασία χτυπάει κόκκινο. Η πρωτεύουσα της Ηπείρου είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να καλύπτει τους πάντες. Βόλτες δίπλα στη λίμνη, ένα υπέροχο νησί στο κέντρο της, βόλτα στο κάστρο και στο πέραμα, θέα από τους λυγκιάδες που κόβει την ανάσα και φυσικά γαστρονομικές απολαύσεις. Η πόλη των Ιωαννίνων ενδείκνυται για χαλαρές διακοπές πέρα από τα παραδοσιακά, αλλά με μεγάλη δόση παράδοσης μέσα. Η μεγαλύτερη πόλη της Ηπείρου δεν είναι ο συνηθισμένος προορισμός με τις υψηλές, όπως είπαμε, καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Το υψόμετρο, τα βουνά που περιτριγυρίζουν την κοιλάδα και τα νερά δημιουργούν ένα απόλυτα δροσερό κλίμα. Με την κάμερα του ITV βρεθήκαμε στο παραλίμνιο, εκεί από όπου θα περάσουν όλοι οι επισκέπτες, είτε για να κάνουν τη βόλτα τους, είτε για να πάνε στο νησί. Όλοι όσοι μίλησαν δήλωσαν ικανοποιημένοι με την εξυπηρέτηση και τη φιλικότητα των ανθρώπων της πόλης, ενώ δηλώνουν ότι θα προτείνουν την πόλη και σε άλλους, δίνοντας έτσι τα καλύτερα διαπιστευτήρια. Όμως, περνάτε. Μια χαρά, μια χαρά. Όμως. Πρώτη φορά έρχεστε? Όχι, έχουμε και έρθει και άλλες φορές. Τι σας αρέσει στην πόλη? Επειδή και εμείς η πόλη μας είναι με λίμνη, είμαστε από την Καστοριά, είναι περίπου το ίδιο πράγμα. Και κάνουμε τι είναι η γυρολιμιά που λένε. Πιούμε και ένα καφέ μετά. Εσάς τι σας αρέσει εδώ? Και εμένα το ίδιο. Μου αρέσει η λίμνη. Το υγρό στοιχείο είναι καταπληκτικό. Οπότε γι' αυτό προτιμήσαμε να έρθουμε εδώ πέρα μια επίσκεψη. Παρότι είστε από την Καστοριά και έχετε και εσείς λίμνη. Την Καστοριά. Λίμνη, θάλασσα, ποτάμι. Αυτά αγαπάμε. Είναι εξαιρετική. Τι σας άρεσε πιο πολύ? Όλα, τα πάντα. Νομίζω ότι ο Δήμος πρέπει να προσέξει λίγο θέματα του περιβάλλοντος. Είδα πολλά σκουπίδια σε σημεία που δεν έπρεπε. Έχει πρόβλημα παρκαρίσματος περιοχή και κάτι πρέπει να κάνει με δημόσια πάρκινγκ. Τι άλλο να πούμε? Αυτά. Βόλτα εδώ στη λίμνη είναι κάτι που πρέπει ο επισκέπτης, ας πούμε, να κάνει. Μια βόλτα στο νησάκι της Κυραφροσύνης, πάρα πολύ αξιόλογη, ο κόσμος είναι πάρα πολύ ευγενικός. Αυτά. Τι σας αρέσει πιο πολύ στην πόλη? Το περιβάλλον, η ηρεμία, οι ρυθμοί, γενικά όλα είναι πανέμορφα. Επισκέπτης. Πώς σας φαίνεται η πόλη μας? Πανέμορφη. Τι σας άρεσε πιο πολύ? Η ιστορία των Ιωαννίνων. Σε όποιο μουσείο και να πας, τέλεια. Υπάρχει καλύτερο πράγμα. Θα την προτείνετε και σε άλλους? Εννοείται. Το μόνο πρόβλημα είναι η σηματοδότηση. Ας γίνει κάτι με αυτό. Δεν μπορεί, δηλαδή, μπαίνοντας από τη λίμνη, θέλει να επισκεφτείς δύο χώρους. Παράδειγμα, ήθελα να πάω στο αρχαιολογικό μουσείο. Δείχνει πινακίδα να σε βγάλει μέσα από το κάστρο, να σε ξαναβγάλει σε κεντρικούς δρόμους, να σε φέρει τριγύρω όλα τα Γιάννα για να πας. Δηλαδή, υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί. Και γενικώς, πάντως είναι όλα πολύ καλά. Πολύ καλά. Το μόνο πρόβλημα ήταν αυτό, ότι ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ να βρω τους χώρους. Είμαστε να κοιτάξουμε γύρω, ναι. Πώς σας φαίνεται η πόλη? Ωραία, ωραία, ωραία. Τη φορά εδώ? Όχι. Όχι, οι γονείς μου είναι από εδώ. Τι σας αρέσει πιο πολύ όταν έρχεστε? Όλα. Κύπρο έρχομαι. Από Κύπρο. Ναι. Μ' άρεσε εντό σπήλαιων, πήγαμε πάνω στα βουνά, στα ζαβοχώρια. Ό,τι δεις για πρώτη φορά είναι όλα πολύ ωραία. Και τώρα πάτε στο νησί? Θα πάμε απέναντι στο νησί, ναι. Νομίζω θα ενθουσιαστείτε εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Η διαμονή, ο κόσμος, πώς σας φαίνεται? Σύντομο εδώ, για δύο μέρες έχουμε έρθει. Πολύ ωραία, πολύ φιλόξενος ο κόσμος. Ωραία. Να περάσετε καλά. Δεύτερη φορά εδώ. Τι σας κέρδισε στην πόλη μας και ξανάρχεστε? Εντάξει, η λίμνη, το σπήλαιο, ο κόσμος. Η εξυπηρέτηση είναι καλή, η παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν είναι στο επίπεδο το οποίο αναμένατε από την πόλη? Είναι πολύ, πολύ καλή εξυπηρέτηση, φιλική εξυπηρέτηση, οι τιμές είναι πολύ καλές. Γενικά είναι όλα ωραία εδώ.